Το Δημήτρη Κοντομενά τον γνώρισα το 1966. Τότε εγώ ήμουνα διευθυντής μιας εταιρείας χοντρικής πωλήσεως υφασμάτων στην οδόν Χαβρίου. Ο Δημήτρης ο Κοντομενάς είχε ένα γραφείο ασφαλιστικό στα 2-10. Είχε βάλει μία αγγελία και ζητούσε συνεργάτες. Πήγα και τον να δω περί τίνος πρόκειται. Την εποχή εκείνη είχε επιστρέψει από τη Βηρετό, στην οποία επειδή είχε ανάγκη να εργαστεί, εργάστηκε σε μία ασφαλιστική εταιρεία, την Αλίκο, η οποία, της οποίας πήρε την αντιπροσωπεία και την έφερε στην Ελλάδα. Σε αυτή την εταιρεία λοιπόν με ζήτησε να είμαι συνεργάτης του. Ο Κοντομενάς με τον Ταμπορά και κάναν την Ιντεραμέρικαν. Εγώ ακολούθησα τον Δημήτρη και έτσι από τότε συνεχίσαμε τη συνεργασία μέχρι τελευταία που συνταξιδοδόθηκα εγώ, αλλά εξακολουθούσαμε να έχουμε την επαφή. Με έκανε διευθυντή πωλήσεων σε περισσότερα υποκαταστήματα και εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας κάτω από τον άλλον. Εκείνο που θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω είναι ότι ήταν ο άνθρωπος, θα έλεγα, που ήλκυε, που τράβαγε μαζί του τους ανθρώπους και ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους και γι' αυτό όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια. Δεν θα σας αποκρύψω ακόμη ότι την επταετία επί δικτατορίας πολλοί αριστεροί οι οποίοι είχαν διωχθεί από το καθεστώς βρήκαν καταφύγιο εργασίας στην Ίντερ Αμέρικαν. Ήταν πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Μου έλεγε τότε στο Κομωδίνο μου Βασίλη, εγώ έχω ένα σημείο, ένα μπλοκ, στο οποίο μπλοκ το βράδυ που κοιμούμαι και τα λοιπά, μου έρχεται μια ιδέα. Αυτή την ιδέα την παίρνω, τη σημειώνω και αρχίζω να την υλοποιώ. Έτσι λοιπόν ήταν πάντοτε σκεπτόμενος δημιουργικά. Ξεκίνησε λοιπόν με την Ίντερ Αμέρικαν, η οποία Ίντερ Αμέρικαν, όταν λέγαμε Ίντερ Αμέρικαν εννοούσαμε Κοντομενά και όταν λέγαμε Κοντομενά εννοούσαμε Ίντερ Αμέρικαν. Η Ίντερ Αμέρικαν ασχολήθηκε με τις ασφάλειες με πρώτο αντικείμενο την ασφάλεια ζωής. Την εποχή εκείνη υπήρχαν μεν εταιρείες ξένες στην Ελλάδα οι οποίες είχαν τον κλάδο, αλλά ποτέ δεν τον καλλιεργήσαν, δεν τον επιδίωξαν να τον... Εκείνος λοιπόν ήταν που έγινε ο αρχηγός των ασφαλιών ζωής, δημιούργησε με την Ίντερ Αμέρικαν, διέδωσε την ασφάλεια ζωής και δεν έμενε μόνο στις ασφάλειες πυρός και μεταφορών. Ήταν ανεπανάληπτος. Μία ημέρα που οι δυο μας τρώγαμε στην εταιρεία σε έναν στρογγυλό τραπέζι το οποίο είχαμε εκεί πέρα, μου εξέφρασε το παράπονο λέγοντας ότι δεν είμαι ευτυχής. Εσύ λέω δεν είσαι. Όχι, λέει η Βασίλη. Εσείς είσαστε περισσότερο. Και μου το είπε αυτό διότι δεν είχε αποκτήσει πολλά παιδιά. Είχε μόνο μία κόρη και ήθελε να έχει οικογένεια την οποία δεν την απέκτησε γιατί ήταν πάντοτε αγαπούσε την οικογένεια. Γνώριζε τα παιδιά των
των συνεργατών μας και τους μίλαγε και με το μικρό του όνομα ακόμη. Αυτό, αυτό ήταν το τελευταίο που μου είπε, αλλά η τελευταία συνάντησή μας, η οποία έγινε στο γραφείο στην Κάντζα, στην Κάντζα, πριν αρρωστήσει, εκεί αφού συζητήσαμε πολλά για το παρελθόν και για το μέλλον, το έκανα εγώ μια πρόταση, την απεδέχθη απόλυτα, να κάνουμε μια συγκέντρωση μεγάλη όλων όσων εργάστηκαν στην Ίντερ Αμέρικαν από τις ιδρύσεις τους και είναι ζωή μέχρι τώρα στο Ζάπιο Μέγαρο που ήταν η έγκλη, την οποία η έγκλη ήταν δική του. Και επειδή έξω είχε χώρο το Ζάπιο για τη συγκέντρωση, να μαζευτούμε όλοι εκεί πέρα και οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες και οι γνωστοί ακόμη που είχαμε πάρα πολλούς. Αλλά δεν προλάβαμε διότι πηγαίνοντας στην Αμερική αρρώστησε και από εκεί και μετά δεν μπορούσαμε να έχουμε την πραγματοποίηση την οποία ακόμη τη λέω και, και στους συνεργάτες οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και, λέμε, και λέγαμε μέχρι τώρα ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Η αιωνία του η μνήμη και ότι ήταν ο άνθρωπος ο δημιουργικός, ο σιωπηρός, ο σεμνός, χωρίς φανφάρες και τα λοιπά και πάντοτε με αγάπη αντιμετώπιζε και έλεγε και μας έλεγε μάλιστα ότι από τον από τη στιγμή που είναι από τον κλητήρα μέχρι επάνω είμαστε όλοι ένα και είμαστε αδέρφια.